από τους βίους των Αγίων. Την 1η Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Γερμανός Κρουμβάχερ πλέκει άξιο το εγκόμιο του Ρωμανού. Η κριτική, λέει, ανακήρυξε τον Ρωμανό σαν τον μεγαλύτερο ποιητή του Βυζαντινού αιώνα, αληθινό πίνδαρο αυτού. Κατήχε ανεξάντλητο πλούτο ιδεών, ανυπέρβλητη πλαστικότητα φράσεως, μεστή και δυνατή γλώσσα, θησαυρό αρμονίας ποικίλων και καλλιτεχνικών ρυθμών. Δυστυχώς, οι βιογραφικές πληροφορίες για τον Ρωμανό είναι λιγοστές. Έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, αιώνα επί βασιλέων Αναστασίου του Πρώτου, και άλλοι λένε τον 8ο αιώνα επί Αναστασίου του Δεύτερου. Στην αρχή ήταν διάκονος στην εκκλησία της Βηρητού. Από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου διέμενε στα κελιά του ναού της Θεοτόκου, που έκτισε κάποιος ευσεβής χριστιανός ονόματι Κύρος. Σύμφωνα με κάποια διήγηση, ο Ρωμανός είχε μέτρια μόρφωση και το ποιητικό του τάλαντο ήταν άγνωστο ακόμα και σε αυτόν τον ίδιο. Παρακολουθούσε όμως τακτικά τις κατανυχτικές ολονυχτίες του ναού της Παναγίας των Βλαχερνών. Σε μία από αυτές λοιπόν, γιορτή των Χριστουγέννων, η ψυχή του γέμισε τόση θερμή και ισχυρή κατάνοιξη, ώστε όταν γύρισε στο κελί του, είδε σε όνειρο την Θεοτόκο να του δίνει ένα τόμο χαρτί για να τον φάει. Ο Ρωμανός ξύπνησε και γεμάτος θεία έπνευση συνέθεσε την αθάνατη οδή στη γέννηση του Χριστού. «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Από τη στιγμή εκείνη, η ποιητική αυτή επιφύτηση παρέμεινε διαρκής και πλούσια στη φαντασία και την καρδιά του Ρωμανού, που αναδείχτηκε ο γονιμότερος και εξοχότερος των μελωδών της Εκκλησίας.